Με το αίμα του στη μαρτυρική αυτή γη της Μακεδονίας μας, τροφοδοτώντας τις ρίζες της ελληνικότητάς της, οι οποίες απλώνονται στο βάθος των αιώνων. Βρισκόμαστε επίσης εδώ για να τιμήσουμε τη νίκη του ελληνικού στρατού, χάρη στην οποία απελευθερώθηκε η πόλη μας και τα γύρω χωριά της από τους Οθωμανούς δυνάστες στις 17 Οκτωβρίου 1912, μετά από 500 χρόνια υποδούλωσης και εκμετάλλευσης των κατοίκων της. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας γεγονός? Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε κατάσταση παρακμής. Οι περισσότερες βαλκανικές χώρες είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους από τους Οθωμανούς, ενώ η Ελλάδα πρόσθεσε στα εδάφη της τη Θεσσαλία. Ωστόσο, η Ήπειρος, η Μακεδονία και η Θράκη παρέμεναν ακόμη υπό Οθωμανική κυριαρχία. Εκμεταλλευόμενοι την αποδυνάμωση των Οθωμανών, Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι διεκδίκησαν κυρίως από το 1870 και μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας. Ο αγώνας αυτός για τον έλεγχο της Μακεδονίας ονομάστηκε Μακεδονικός Αγώνας ή Μακεδονικό Ζήτημα. Η σύγκρουση εκδηλώθηκε αρχικά ως αγώνας για τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της θρησκευτικής συνείδησης των κατοίκων της. Σύντομα όμως πήρε ένοπλη μορφή, καθώς οπλισμένες ομάδες Βουλγάρων επιδίωξαν με τρομοκρατικά μέσα τον βίαιο εκβουλγαρισμό του πληθυσμού της Μακεδονίας και την ελάττωση κυρίως του ελληνικού στοιχείου. Και ενώ συνέβαιναν αυτά στη Μακεδονία, τα όλο και πιο έξυλα συμπτώματα παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όθησαν το καλοκαίρι του 1908 Τούρκους αξιωματικούς να οργανώσουν στη Θεσσαλονίκη το κίνημα των νεότερων, που με τις φιλελεύθερες εξαγγελίες του για αρμονική συνύπαρξη όλων των λαών προκάλεσε αρχικά τη συμπάθεια των βαλκανικών λαών. Οι Νεότουρκοι υποχρέωσαν τον Σουλτάνο να παραχωρήσει σύνταγμα, ενώ παράλληλα δόθηκε αμνηστία σε Έλληνες, Βούλγαρους και Σέρβους που πολεμούσαν στη Μακεδονία. Έτσι την ίδια χρονιά έλαβε τέλος ο Μακεδονικός Αγώνας, ο οποίος στήχησε τη ζωή σε 4.000 περίπου Έλληνες και ο οποίος, αν και δεν οδήγησε στην ανεξαρτησία της Μακεδονίας και στην ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, ωστόσο την προστάτεψε από τον βουλγαρικό κίνδυνο και προετοίμασε το έδαφος για την τελική της απελευθέρωση. Βουλευτής του νομού Ημαθίας, κύριος Απόστολος Θεσσιρόπουλος. Σας, κύριος Νικόλαος Κουτσογιάννης. Εκ μέρους του ελληνικού στρατού, ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας πεζικού, υποστράτιος κύριος Πέτρος Δεμέστικας.
του πρώτου αστυνομικού τμήματος Νάουσας, αστυνόμος Α, κύριος Δημήτριος Κουτσιούμπας. Πιστικής υπηρεσίας Νάουσας, αντιποπειραγός κύριος Γεώργιος Μητσιοκάπας. Κύριος Σπάλος Ζάχος.